Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πολύ για αυτή την τιμή που μου κάνετε, που συγχωρήστε με, δεν θέλω να αναλωθώ σε πολλά λόγια, γιατί πιστεύω ότι αυτή η τιμή δεν ανήκει σε μένα, αλλά ανήκει στον ελληνικό λαό. Και αυτό σημαίνει ότι εκ μέρους αυτού του λαού λαμβάνω αυτό το βραβείο σήμερα. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναλωθώ σε πολλά λόγια γι' αυτό. Μόνο λίγα λόγια και καλά. Αποδέχομαι αυτό το βραβείο εκ μέρους του ελληνικού λαού, γιατί πιστεύω ότι εκείνοι, δηλαδή ο ελληνικός λαός, αξίζει όλη την τιμή και τη φιλοφρόνηση. Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχαν οι αγαπημένοι μου συμπολίτες, αυτή η τεράστια προσφυγική κρίση δεν θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς. Θεωρώ ότι οι Έλληνες πολίτες κατά τη διάρκεια πολύ αντίξων συνθήκων και δύσκολων καιρών απέδειξαν ότι μπορούν να δείξουν αλληλεγγύη στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Έδωσαν φιλοξενία, έδωσαν καταφύγιο και φαγητό, έδωσαν όλα αυτά στους ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον τρόμο και τον πόλεμο με σεβασμό. Τους αντιμετώπισαν όπως θα ήθελαν οι πρόγονοί τους να τους αντιμετωπίσουν. Γιατί, ξέρετε, πριν 100 χρόνια περίπου, στα ίδια ύδατα, στην ίδια θάλασσα, στη θάλασσα του Αιγαίου, στα ίδια νησιά, υπήρξαν Έλληνες που διέσχιζαν το Αιγαίο για να βρούνε ένα καινούριο σπίτι. Και αυτό αποτέλεσε ένα ορόσημο και εξακολουθεί να αποτελεί ορόσημο για το έθνος μας. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι για τη συμπεριφορά των ανθρώπων μας, των πολιτών μας, την ίδια στιγμή που αλλού στην κεντρική Ευρώπη φτιάχνουν τείχη και φράγματα. Οι Έλληνες ανοίγουν τις αγκαλιές τους και είμαστε περήφανοι ταυτόχρονα για την ιστορία μας και για τα ιδεώδη που η ιστορία μας αντιπροσωπεύει. Αλλά δεν είμαστε περήφανοι μόνο για την ιστορία μας, αλλά και για το παρόν μας και το μέλλον μας. Γιατί καταφέραμε να αποδείξουμε ότι η αλληλεγγύη και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν πάντα την ορθή απάντηση, ακόμα και στις πιο δύσκολες και αντίξωες συνθήκες και εποχές. Και επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, να πω ότι αν επιλέξουμε να πάμε από τον άλλον δρόμο, να επιλέξουμε δηλαδή την ξενοφοβία, τον φόβο και το μίσος, τότε είμαστε καταδικασμένοι. Γιατί η ιστορία, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να ανατραπεί και να γραφτεί αλλιώς. Η ιστορία δεν μπορεί να μην τύχει σεβασμού. Η ιστορία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Και δεν μπορούμε να διαπράξουμε τα ίδια λάθη. Δεν μπορούμε να διαπράξουμε τα ίδια λάθη που έφεραν την ανθρωπότητα σε αδιέξοδο. Απεναντίας πρέπει να λειτουργήσουμε σύμφωνα με τις αξίες που δημιούργησαν τις συνθήκες για τη συλλογική πρόοδο όλων των εθνών και τη συλλογική πρόοδο της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Έτσι, κυρίες και κύριοι, έχοντας εκφράσει αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το βραβείο και όλα αυτά είναι κάτι που οφείλουμε στο λαό μας, στους πολίτες μας, αλλά κυρίως το οφείλουμε στις επόμενες γενιές, στις γενιές
που θα έρθουν μετά από μας. Έτσι λοιπόν, έχοντας πει όλα αυτά, θέλω να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου για αυτή την τιμή, αυτή την τιμή εκ μέρους του ελληνικού λαού και δι των πολιτών των ελληνικών νησιών, των νησιωτών μας που φέρανε στους ώμους τους αυτό το τεράστιο βάρος για όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων εποχών της κρίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.